Μάμα Μία. Ναι. Πώς σας φάνηκε? Ήταν αριστούργημα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είδαμε musical. Δηλαδή το λέω με πολύ... Μη με ρωτήσετε παραπάνω πράγματα. Αυτό που καταλαβαίνετε. Παίζανε εξαιρετικά, διότι ήταν άμεση, πραγματική, κανονική. Είχαν φωνάρες, τραγουδούσαν υπέροχα. Και κορμιά δεν εννοώ, χορευτικά ήταν απίστευτη. Εγώ όχι απλώς ενθουσιάστηκα και δεν το λέω γιατί είναι το μπάντμιντον, επειδή με το μπάντμιντον έχω μια σχέση, το νιώθω σαν σπίτι μου. Λέω πραγματικά ότι παιδιά, είδαμε musical και όποιος προλαβαίνει να έρθει να το δει, να έρθει να το δει. Άμεσα, το λέω σε όλες τις κάμερες. Μάμα μία, μάμα μία. Πώς σου φάνηκε? Εξαιρετικό. Είναι η τρίτη φορά που το βλέπω, το έχω δει δύο φορές στην Αγγλία και μία φορά εδώ. Το είχα δει όταν δεν είχε αρχίσει καν να γίνεται, καν να ακούγεται. Πρώτες παραστάσεις, το πάλε ποτέ. Και είχα συγκλονιστεί και έγινε εντάξει αυτή η επιτυχία που έγινε και έχει έρθει σε μια version συγκλονιστική εδώ. Είναι ακριβώς όπως παίζεται και στο εξωτερικό. Ακριβώς έτσι, ακριβώς ίδια σκηνικά, ρούχα, φώτα, κοστούμια, τα πάντα. Πρεμιέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό το musical ήρθε στην Ελλάδα. Και εύχομαι να είναι η αρχή για πολλά πολλά ακόμα musicals από το εξωτερικό που θα έχουμε κάποιες αναφορές σχετικά με το διεθνές ρεπερτόριο. Είσαι και εσύ μια μαμά μία, Εγώ καταρχήν λατρεύω τα τραγούδια των Άμπα. Το αγαπημένο μου δεν είναι το Μαμά Μία, είναι το The Winner Takes It All, γιατί όποιος κερδίζει τα παίρνει όλα. Είναι και λίγο μοναχικό αυτό, αλλά αξίζει τον κόπο.